Δεν πηγαίνει αυτόν τον ήχο. Πιάνε όλους οι υπόλοιπους όσο το καλό είναι να μην κουνιόμαστε. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε σωστά ρε παιδί μου. Θα πούμε ότι... Έτσι ξεκινάμε να το κάνουμε σωστά με αυτούς τους ήχους. Ναι, τα βγάζουμε όλα από μέσα μας πρώτα. Νομίζω θα ακουστεί υπέροχα όπως γράφουμε αυτή τη στιγμή. Θα είναι, ναι, λοιπόν, ωραία. Κάνε την κλασική σου εισαγωγή τώρα με την ζεστή μελένια φωνή. Θα κάνουμε παλαμάκι. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, το ξέρω. Ας κάνουμε ένα έτσι για το καλό. Λοιπόν, για την πρώτη φορά θα βγει. Κοίτα πώς θα βγει ταυτόχρονα τώρα για να δεις πώς είναι. Okay. 3, 2, 1. Αυτό ήταν ένα ταυτόχρονο παλαμάκι. Ωραία. Είναι ο καημός του Χάρη, παιδιά. Να έχουμε ένα παλαμάκι ταυτόχρονο. Λοιπόν, ωραία. Ξεκίνα για να ενημερώσουμε τον κόσμο εδώ τι κάνουμε. Είναι μια εξαιρετική μέρα. Ας το ξεκινήσουμε, ναι. Άντε. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα καλοκαιρινό επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα. Θα είναι το πρώτο τελευταίο μας, λογικά. Ναι. Και είναι ένα special επεισόδιο γιατί είναι η δεύτερη φορά μέσα σε αυτή τη σεζόν που βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο και γράφουμε. Yes, yes. Και έτσι θα δικαιολογηθεί για ακόμη μια φορά ο χάλια ήχος που χάλια έχουμε. Κοίτα, θα προσπαθήσουμε να τον σώσουμε, αλλά αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι πιο παρεϊστικό και να γράψουμε με το ίδιο μικρόφωνο, ρε παιδί μου, σε έναν λίγο πιο ανοιχτό χώρο που δεν είναι τόσο ηχομονωμένος. Αλλά μπορεί να είναι σκατά, μπορεί και να μην είναι. Το θέμα είναι ότι εμάς θα μας αρέσει έτσι κι αλλιώς. Εξ επί τούτου, από πριν, από πρώτερα. Ναι, εμείς θα περάσουμε καλά. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Αν ακούτε κάτι τραντάγματα, κάτι δονήσεις, κάτι τέτοια, είναι από το τραπέζι. Ναι, μάλλον. Ή εγώ αναπνέω. Δεν ξέρω τελευταία. Δεν ξέρω, έχουμε μιλήσει ποτέ στο κοινό για το πόσο ατσούμπαλος είμαι. Έχουμε πει και ποτέ. Έχεις μιλήσει σίγουρα σε παραστάσεις σου. Στο podcast. Δεν θυμάμαι αν έχει αναφερθεί. Είναι πιθανό, τόσο απίθανα. Πώς να σου πω, είναι τόσο περίεργο το πόσο ατσούμπαλος είμαι που δεν μπορώ να το κάνω beat για το stand-up γιατί ακούγεται υπερβολικό. Φαντάσου τώρα. Ναι. Και έχω αστεία στα οποία λέω ότι έχω μπει σε μια ντουλάπα και θα βγω από την άρνια. Δηλαδή, φαντάσου πόσο τι ζημιά έχω κάνει στη ζωή μου για να ακούγεται αυτό υπερβολικό. Ναι, οκ, okay. Έχεις δίκιο. Και είναι φοβερό γιατί δεν χρειάζεται καν να κάνω τίποτα. Δεν ξέρω γιατί είμαι χοντρός, έχω όγκο, μάζα, δεν βλέπω γύρω μου, δεν καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα πάχους ή σωματικής μάζας. Νομίζω ότι είναι απλά θέμα εγκεφάλου. Νομίζω ότι είμαι καθυστερημένος. Όχι, είναι ταλέντο. Δεν το ελέγχεις αυτό το πράγμα. Είναι κατέργαστο ταλέντο μέσα σου. Σίγουρα δεν το ελέγχω σε κανένα επίπεδο. Αν το έλεγχα, δεν θα ήμουν ατσούμπαλος. Υπάρχουν φούλα ατσούμπαλοι άνθρωποι που δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Δηλαδή, λες πρόσχε και δεν γίνεται απλά. Ρε παιδί, θα περάσει από ένα τραπέζι, θα κοπεί στη μέση. Θα κουμπίσει λίγο. Δεν χτυπάω ποτέ. Δεν χτυπάω ποτέ. Μπράβο. Me too. Hashtag me too. Απλά τις κλειδώνω στο υπόγειο. Γιατί, παιδιά, γιατί. Πάρα πολύ κακό. Δεν χτυπάω ποτέ. Απλά συνήθως πέφτουν πράγματα. Δεν είναι ότι. Μπορεί να τα κουμπάς. Όπως είναι κάποιο μαγνητικό πεδίο. Ξέρεις τι, έσπασα τα γυαλιά μου πριν κανένα μήνα. Κάτι θυμάμαι, ναι. Αυτά τα γυαλιά είχαν κρίσταλο. Γιατί δεν μπορώ να βάζω οργανικούς φακούς, γιατί γρατζουνιούνται. Αν το ξέρετε αυτό, εσύ φοράτε γυαλιά 24 ώρες 24 ώρες. Η ανταλλαγή είναι ότι η οργανική φακή είναι πολύ ελαφρύς, ενώ η κρίσταλη είναι πολύ βαρύς. Και κουβαλάς ένα πράγμα πάνω στο κεφάλι σου που είναι πιο βαρύ. Αλλά δεν χατζουνιέται, οπότε μπορείς να βλέπεις μετά από χρόνια. Ναι. Και το κακό είναι ότι σπάνε. Και είχαν επιζήσει κοντά μου από το 2010. Κάτσε, δεν γρατζουνιούνται αλλά σπάνε. Ναι, δεν γρατζουνιούνται αλλά σπάνε. Οργανικοί δεν σπάνε αλλά γρατζουνιούνται. Δεν υπάρχει κάτι που να τα συνδυάζει και τα δύο και να κάνει 7.000 ευρώ. Όχι, και κάτι γυαλί από. Γυαλί από 7.000 ευρώ. Ναι. Γυαλί από 7.000 ευρώ, έτσι θα το λέω. Okay. Γιατί, μα τι να πάρει 7.000 ευρώ γυαλιά. Για να βλέπει. Ναι. Εν τω μεταξύ, ξεχνάμε πόσο σοβαρή αναπηρία είναι το να μην βλέπει έτσι. Το έχω, πει, έχω και ένα beat κάπου σε ένα comedy room το έχω κάνει. Α, ναι, αυτό, μπράβο. Αλλά... στο comedy room το έχει κάνει. Στο YouTube υπάρχει, θα βάλουμε το link από κάτω για να πάρει ακόμα 5 views. Ναι. Από τότε που είχε γίνει. Από όλου όσου δεν το έχουν δει. Είναι θέμα τα γυαλιά, αλλά δεν, εντάξει. Καταρχάς, αν θυμάμαι σωστά, ιατρικά δεν είναι καν πάθηση τα γυαλιά. Τα έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Πες να πούμε ντεζαβού. Ντεζαψού. Είναι αυτό το φτάρνισμα, το έχεις ξανακάνει. Αρκάς είναι αυτό. Πριν πάθει κολούμπρα, ναι. Και δεν ξέρω, κάποια νευρολογική. Δεν είναι πάθηση όμως. Δεν θεωρείται πάθηση. Η μοιοπία. Ναι. Εντάξει, υπάρχει, έχουν και άλλες. Μπορούμε να το γκουγκλάρουμε, αλλά δεν είναι τύπου. Δεν είσαι άρρωστος, δεν είναι κάποια πάθηση. Όχι, έχει κάτι... λάθος σχήμα το μάτι σου. Ναι, αυτό ακριβώς. Το κόνσεπτ.
Τέλος πάντων, και έσπασα τα γυαλιά και κατάφερα και ταράγησα απλά. Οπότε μπορούσα ακόμα λίγο να βλέπω. Και κυκλοφορούσα σπίτι και έλεγα εντάξει, θα βρω σε κάποια φάση budget να πάρω ένα γυαλί, ένα κάτι. Εν τω μεταξύ, είναι αυτό που επειδή έχω αλλάξει πόλη, δεν έχω τις πολυτέλειες της πόλης που είχα. Δηλαδή, ξέρω έναν παθολόγο, αλλά δεν ξέρω τον παθολόγο μου. Ξέρω έναν οπτικό, αλλά δεν ξέρω τον οπτικό μου. Οπότε δεν ξέρω αν ήμουν τώρα στη Χαριλάου. Θα ήξερα πάρα πολύ άνετα πού να πάω να πάρω γυαλιά, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί ξέρω ακριβώς τη δουλειά που θα μου κάνει, πώς θα βγούνε. Είναι εδώ που είμαι Αθήνα, είμαι λίγο. Τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτή τη θλίψη που λες, εγώ δεν το είχα ποτέ. Δηλαδή, όπου και να ήμουν και στην Αθήνα που είμαι τώρα, δεν είχα ποτέ κάποιον που να είναι μου, οποιασδήποτε ειδικότητα. Δηλαδή, τον κομμωτή μου, τον γιατρό μου. Δεν, ποτέ. Μην είσαι εκθετικός άνθρωπος. Δεν θα πάω καλά με τις σχέσεις, ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να. Αρχίσαμε. Δεν μπορώ να δεθώ εύκολα με έναν γιατρό. Καλά, λογικό είναι. Γίνα μετά την πρώτη κολονοσκόπηση, να ξέρεις τι αλλάζουν αυτά, δεν είναι. Προτιμάς τον ίδιο. Πότε πρέπει να γίνει η πρώτη κολονοσκόπηση κανονικά, υπό συνθήκες ότι εντάξει, πες ότι είσαι υγιής και δεν έχεις κάποιο τέτοιο θέμα. Ζω είναι αυτό που λένε τσέκαρε το μετά τα 50 ή μετά τα 40 πρέπει να κάνεις μία, μετά τα 45 νομίζω κάνεις μία κατά 2 χρόνια. Και πάλι είναι κοντά, ρε πούστη. Λοιπόν, okay, εντάξει, θα το συνηθίσω. Ίσως εκεί να πρέπει να βρω ένα δικό μου άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα πάντως. Δεν είναι ότι. Δεν είναι. Καταρχάς, άμα έχεις νάρκωση, δεν είναι τίποτα. Το ζόρι είναι το πριν. Το πριν που θα φας το κλείσμα. Ναι. Θα πίνεις νερό, που θα γεύσεις φράουλα, για να πας να βγάλεις μετά τα σωθικά σου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό θα είναι ένα θέμα, ναι. Εκεί είναι το ζήτημα. Μετά από ένα σημείο δεν έχει άλλο να βγει, αλλά νιώθεις ότι πρέπει να βγει κι άλλο. Πρέπει να βγει ένα μωρό από εκεί πέρα. Ένα μικρός δράκος, δεν ξέρω. Κάτι υπάρχει εκεί μέσα. Ναι, αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι το δύσκολο. Τι είναι εντάξει αυτό. Ποιος, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό. Είναι σαν ψυχικό τραύμα. Ο Μαθηδάκης το έχει πει. Ότι ξέρεις ότι είναι εκεί. Πρέπει να φύγει, αλλά δεν. Ναι. Τι ψάχνω, δεν έχει. Εμένα οι εμπειρίες μου ήταν αρκετά καλές. Αλλά... Ωραία, έλεγες για τους γιατρούς εδώ πέρα που δεν τους ξέρεις τόσο καλά. Ναι, όχι, ναι, έλεγα αυτό ότι τώρα δεν ξέρω και πώς θα. Τέλος πάντων, το κόνσεπτ ήταν ότι είμαι τσούμπαλος και έχουμε πάει στα γυαλιά γιατί κλασικά σουρεάλ. Αλλά έσπασα τα γυαλιά μου, αλήθεια έσπασα τα γυαλιά μου. Δηλαδή υπάρχει μάρτυρα σε όλο αυτό. Απλά τα έπιασα. Εντάξει, αφού είχα να ραγίσει, τα έπιασα. Ναι. Και μετά τα σήκωσα από το τραπέζι που καθόμαστε τώρα. Και μέχρι να γυρίσω για να πάω, βλέπεις την απόσταση, έτσι είναι, έκανα 140 μοίρες στροφή έκανα, ναι. Okay. Κάπου ακούμπησε ο αγκώνας μου, μάλλον στον εθέρα, δεν ξέρω τι, και απλά έπεσαν τα γυαλιά κάτω και έγιναν κομμάτια. Χωρίς κανένα λόγο, δεν έγινε, απλά τα έπια, δεν είχα κάποιο εμπόδιο. Την πήρες τη στροφή πολύ απότομα και φύγαν τα γυαλιά έτσι. Μαλάκα, με βλέπεις πως είμαι, τι απότομα, δεν μπορώ να κάνω πως φλάς. Θα σπάσω σε λίγο, δεν είμαστε για τέτοια, έχουμε και ένα φιενικό, όχι τίποτα, απλά είναι λες και πράγματα πέφτουν. Η μάνα μου για χρόνια με φώναζε χρυσοχέρι. Χρυσοχέρι μου εσύ, αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι φοβερό. Και δεν... Ό,τι έχουν πάει καταστρέφεται χωρίς να το θέλεις, ας πούμε. Ρε παιδί μου, τώρα μπορεί να είμαστε τρία άτομα και να μας βάλει κάποιος κόψτε αυτή την ντομάτα. Η δικιά μου ντομάτα θα πιτσιλήσει τον κόσμο. Θα κάνουμε τις ίδιες κινήσεις. Η δικιά μου ντομάτα είναι που θα έχει μέσα ένα. Και θα τα κάνει όλα χάλια. Οκ. Okay. Δηλαδή, άμα βάλουμε 10 άτομα στατιστικά τώρα ναι. Να κόψουν ντομάτα. Ναι. Η δική σου θα είναι η μόνη που θα. Θα εκραγεί. Θα εκραγεί και θα πει και τρομοκρατικό μήνυμα πριν. Θα είναι. Γιατί το μάθετε αυτό, δεν. Κοίτα, όσο έχουμε βρεθεί μαζί, δεν είχα κάποια τέτοια εμπειρία. Φαντάζομαι ότι σήμερα, μέσα στην ώρα αυτή που θα μιλήσουμε, κάτι θα συμβεί. Ελπίζω για να επιβεβαιώσεις αυτό που. Εντάξει, εγώ το εύχομαι για να πούμε ότι όντως ο Στέλιος είναι τσούμπαλος. Εύχεσαι να κάνω δηλαδή μια ζημιά που θα κοστίσει, μόνο και μόνο για να πούμε ότι. Ναι, να χαλάσει το μικρόφωνο, ξέρω τα αλήθεια. Θα αξίζει τον κόπο. Θα γλιτώσουμε και ένα επεισόδιο ακόμα. Σκέψτε το έτσι. Όταν ξέρεις, λύκειο φάση. Μετά θα πάμε στα μεγάλα στούντιο και θα κάνουμε το μαρμελάδα φράουλα. Ξέρεις, κάθε επεισόδιο θα είναι live και προγραμματισμένο και θα έχει εισιτήριο και θα βγάζουμε πολλά λεφτά από αυτό. Αυτό είναι ο στόχος. Ας πας αυτό το μικρόφωνο του, δεν με νοιάζει. Τη πρώτη σεζόν. Είναι το μικρόφωνο τη πρώτη σεζόν. Θα το πουλήσει στο eBay μετά. Μικρόφωνο πρώτη σεζόν μαρμελάδα φράουλα. Θα το πουλήσει στου ακροατές για να πάρουμε άλλο. Αυτό. Βάλτε όλοι από 5 λεπτά, ξέρω εγώ. Έχεις κάνει τώρα όμως μια πολύ κερδοσκοπική προσέγγιση της φράουλας και δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω, ναι, γενικά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ούτε εγώ καθόλου. Και δεν ξέρω πώς θα το. Θα το κόψουμε στο μοντάζ. Θα το κόψουμε στο μοντάζ. Mm. Πάλι καλά. Αν το μοντάρουμε αυτό, δεν ξέρω κιόλας. Παίζει να μην μοντάρουμε και τίποτα, να είναι όλα χάλια. Ωραία, εντάξει. Θα κόψω λίγο τους ήχους από πίσω. Ναι. Και αυτό που θα πέσει στο τέλος. Α, να σας πω ότι έχουμε κάτσει εδώ έτσι στο μπαλκονάκι, ναι. Στην κουζίνα που έχει αυλίτσα πίσω εδώ. Φυσάει, ακούγονται πουλιά. Ακούγονται πουλιά, ναι. Πήραμε λάθος καφέδες. Ναι, έχουμε μπρεντίλτος εδώ.
Μου έδωσε καφέ με ζάχαρη, παιδιά. Δηλαδή αυτό, αν αυτή είναι η φίλη του κάνει εχθρού. Έχουμε διάφορα αντικείμενα περίεργα εδώ στον χώρο που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε, γιατί ας πούμε τώρα απέναντί μου έχω ένα κουβά. Ελπίζω για σκουπίδια, γιατί ο Στέλιος έχει πετάξει μέσα ένα. Πώς λέγεται, όχι εξώφυλλο. Wrapping paper. Wrapping paper. Χαρτί περιτυλίγματος. Ένα χαρτί περιτυλίγματος. Το απόβλητο από το κουρασάν. Ναι, που έχω να φάω κουρασάν πάνω από χρόνο. Ναι, το οποίο είναι πιο μεγάλο από το κουβά που έχει πετάξει μέσα. Είναι δυσανάλογο το κουρασάν που έφαγε σε σχέση με τον κουβά για τα σκουπίδια. Είναι σε λάθος θέση, αυτό θα έπρεπε να είναι εδώ. Ας πούμε αυτό θα ακουστεί πάρα πολύ. Ναι, θα ακουστεί. Όπως επίσης ότι έχουμε την ελευθερία να κουνηθούμε και να κάνουμε διάφορα πράγματα. Ενώ συνήθως είμαστε φυλακισμένοι και μαστιγωμένοι. Όχι, αλλά τώρα επειδή το μικρόφωνο το έχουμε σε ένα σημείο και είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε, μπορείς ας πούμε να βάλεις πλυντήριο, μια και μπορώ, το βλέπω τα έχω δίπλα. Μέσα είναι. Τέλειο. Είναι μπορούμε έτοιμο. Να το κάνουμε και αυτό. Γιατί να μην γίνει και αυτό σε ένα θες podcast. Θες να κλείσουμε βάζοντας πλυντήριο. Ναι, ή μπορούμε, ξέρω εγώ, μπορούμε να παίξει ένα κομμάτι στην κιθάρα και να τραγουδήσουμε. Α, μπορούμε, μπορώ, κάτσε μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Είναι κουρδισμένη βέβαια. Και με το που το είπα, σηκώθηκε. Εντάξει, χαλάρωσε. Ρε, γύρνα πίσω. Έρχομαι, πρέπει να. Όπου Χριστέ μου, ξεκούρδιστη. Πώς το κάνουμε αυτό. Τι θα τους πούμε. Τι πω, λες, δεν ενοχλούμε τους γείτονες. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε γείτονες, είναι στούντιο αυτό. Μην ακούτε τι λέω. Θες να πούμε κάτι από το δωράκι. Αν συνεχίσουμε αυτό. Ας το δω αυτό. πρέπει να αρχίσουν να περνάνε αυτά τα. Πρέπει να βρεθούμε στο Αλμπουκέρκι, ξέρω εγώ. Ναι, και θα είναι μια τέρμονη αναμονή, ξέρω εγώ. Θα είναι φάση. Ελπίζω να ακούγεται η κιθάρα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πολύ ωραία αυτά τα blues, δεν έχουν μια αγριάδα αυτά τα τέτοια. Και τα. Ξέρεις πόσο ταιριάζει στο. Breaking Bad. Ναι, είναι εντελώς, είναι το. αυτό το πράγμα. Αλλά είναι τέρμα. Δηλαδή, τέτοια εποχή στην Αθήνα, καλοκαίρι, με την κολόζεστη, δεν έχουμε αχυρόμπαλες, έχουμε σκουπίδια όμως. Κατηφορίζουν τους δρόμους, ξέρω εγώ, να περνάνε. Ωραία. Ξέρω, φάση μεσημέρι με τον ήλιο. Και ο Στέλιος Ανατολίτης να παίζει τέτοια. Ωραία, λοιπόν, αυτό τι θα κάνουμε λοιπόν είναι άψογο δώρο για το αγαπημένο μας κοινό. Εσύ αφηγήσε με τη μελένια φωνή μία λιοπύρη κάπου στην Αθήνα όπου παίζει αυτό το. Είναι λιοπύρη στα Πετράλωνα. Και πρέπει να συμβεί κάτι έτσι. Δεν ξέρω, θα το σχεδιάσει. Είναι λιοπύρη στα Πετράλωνα. Η θερμοκρασία έχει φτάσει 46 βαθμούς υπό σκιά. Ο Στέλιος κρύβεται πίσω από ένα θάμνο και παίζει αυτή τη μουσική γιατί αυτά τα λεφτά έχει παραγωγή. Δεν μπορούμε να βάλουμε από πάνω μοντάζ, ξέρω εγώ, του ήχου και του κομματιού που παίζει ο Στέλιος. Ένας παππούς κάθεται μόνος του σε ένα καφενείο και σκέφτεται. Τι σκέφτεται ο παππούς? Σκέφτεται. Άστε το χτίσουμε λίγο. Σκέφτεται. Ακούστε και λίγο η μουσική. Μιλάμε όλη την ώρα από πάνω. Και σκέφτεται. Τέτοια μουσική το Hans Zimmer. Ποιος ανώμαλος είναι πίσω από το θάμνο. Όχι, αλήθεια, σκέφτεται αυτά που πέρασε τη ζωή του. Τις καλές στιγμές, τις κακές στιγμές. Ο παππούς έτσι. Όχι, ο Στέλιος. Ο Στέλιος τον παρακολουθεί ο παππούς. Ο Στέλιος. Ο παππούς δεν ήταν ένα κέντρο, ένα μαγαζί με μνημόσυνα που έλεγε εδώ απ' έξω, δεν το είδες. Παππούς. Ναι, ναι. Ο παππούς. Ναι, 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 έλεγε εδώ έξω. Μα παππούς πέθανε. Δεν έλεγε και. Μητέρα, παππούς πέθανε. Μα δεν μόνο αυτή που κάνω λόγο παίγαινα για να ρωτήσω. Το οποίο δεν έλεγε, όχι κέντρο τελετών, γραφείο τελετών, δεν έλεγε γραφείο τελετών, έγραφε γραφείο για μνημόσυνα. Είχε, αν είδες, περάσαμε δύο νεκροφόρες. Καλά, εδώ είναι συνέχεια οι νεκροφόρες. Γιατί? Γιατί έχει συνέχεια νεκροφόρες. Πάντα κάποιος νεκρός θα περάσει. Κάτι κάνουμε και κάποιος πεθαίνει. Είχαμε μείνει στον παππού που σκεφτόταν. Θυμήθηκε όμως μια ιστορία παλιά.
λίγο πιο κάτω από τα πετράλωνα στη Συγκρού, που είχε πάει σε ένα στριπτιτζάδικο. Όταν ήταν παππούς, όταν ήταν νέος. Όταν ήταν νέος, παλιά είπα. Συγκεντρώσου, σταμάτα να παίζεις κιθάρα όλη την ώρα αυτό το θάμα. Προσπάθησα να ακούς την ιστορία. Και βάλε μπλούζα. Δεν φοράω μπλούζα, παιδιά. Ναι, σε αυτό το σενάριο ο Στέλιος ήταν πίσω από το θάμνο. Και μπλούζα και μουσική και δεν φορά και μπλούζα. Και μπλούζα και σουτιέν. Γιατί σέβομαι το χάρι που είναι δίπλα μου. Ήταν λοιπόν ένα βράδυ της 20 Ιουνίου 2000. Της 20 Ιουνίου. Τσιμπουφάνε. Την καμίσου τσιμπουφάνε. Τι είπατε τώρα. Τι κάνεις. Της 20. Ήταν ένα βράδυ της 20 Ιουνίου. Όχι, πήγε πολύ λάθος. Γιατί απλά διάβασα την ημερομηνία που γράφουμε. Και είπα της 20 Ιουνίου 2019 πήγα να πω. Ήθελα να βρω τη μέρα που γράφουμε. Το κατάλαβα, σε είδα να το κάνεις όλο. Αλλά το είδα να συμβαίνει στο κεφάλι σου. Το 1964, ας πούμε, τέτοια φάση. Όχι, μην πιάσουμε χούντα, το πιάσουμε πιο πριν. Το 67 έρθει χούντα, αλλά. Ναι, ναι, ήταν τώρα εντάξει εκεί όλα αυτά. Είναι λίγο πριν τη χούντα. Είναι λίγο πριν τη χούντα. Είναι η πρώτη τη χούντα. Λοιπόν, δώσ' ένα λεπτό να κουνήσω για να. Όσο Στέλιος κουρδίζει, ας μην κάνουμε τίποτα. Ναι, εγώ θα πίνω καφέ. Στο μοντάζ. Εντάξει, κουρδίστηκε. Είμαστε εντάξει. Είχαμε... Το μεταξύ με κοίταξε σαν να ήμουν ο μαέστρος του. Λέω, οκ. Απλά έγινε πιο καταφατικό. Πήρε πολύ σοβαρά το ρόλο του κιθαρίστα και είπε ναι, έχω κουρδίσει. Μπορούμε να πάμε στο επόμενο κομμάτι. Μια φορά να δουλέψουμε μαέστρο, έτσι είναι. Ναι, ναι, ναι. Και δεν έχω δουλέψει ποτέ σκέψου. Τι τρομπέτα έπαιζες. Α, ναι, πρέπει να έχω δουλέψει με μαέστρο, αλλά αυτή η μαέστρο ήταν τρελή λίγο. Και επίσης. Είναι καλά. Ήταν, είναι full τρελή. Και κυριολεκτικά όμως, δηλαδή δεν είναι με το χαρτί. Δεν... Τώρα λίγο κάνουμε λίγο ρατσιστική τέτοια, αλλά ναι, ναι, όλοι οι μαέστροι είναι τρελοί. Σκέψου ότι ήμασταν σε μια. Θα πνιγώ. Μπορεί και να πεθάνουμε σε αυτό το podcast. Αν είναι να πεθάνουμε, κάπως πεθάνουμε εδώ. Αλλά ποιος θα έχει την ψυχραιμία να μοντάρει μετά το επεισόδιο και να το ανεβάσει. Δεν είχαμε backup άνθρωπο γι' αυτό. Όχι, πέρα από αυτό. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα έτσι. Άντε, αν πεθάνεις εσύ την ώρα του επεισοδίου, μετά εγώ θα πρέπει να ζήσω το πένθος, να το μοντάρω. Ναι, και να ακούσω τη στιγμή που πέθανα ξανά. Ναι, ξανά και ξανά για να σιγουρευτώ ότι είναι εντάξει ο ήχος. Και είναι το πιο δύσκολο πράγμα, γιατί το μοντάζ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα μου πει η μάνα σου ποια ήταν τα τελευταία του λόγια. Καλά, στο Ιντερνετ είναι, πάρτε. Δεν το έχουμε ξεφτυλίσει το ζήτημα. Το έχουμε ανεβάσει. Comedian dies. Άντε να συντονίσει τώρα 40 άτομα από. Να βρεις που είναι το λάθος με ταυτή και να κοιτάξεις το σωστό άνθρωπο για να δεις. Όταν υπάρχουν τρία μπάσα, πέντε τρομπέτες, τα βρίσκουνε. Μπορούν να ακούσουν που είναι, αλλά άμα είσαι δίπλα-δίπλα δεν μπορεί να ξέρει να το κάνει εσύ ή ο άλλος. Οπότε από αυτό τρελαίνε το πιστεύω. Από αυτό. Α, το χάνουν εννοείς. Το κάνουν τελείως. Είναι... Και είναι στον ύπνο τους και είναι. Θέλει πάει άσυλο, αριστερό βιολί. Θέλει πάει άσυλο, δεξί βιολί. Εμείς είχαμε. Τη βιόλα, η πουτάνα. Είχαμε έναν μάστρο φιλαρμονική που. Ήτανε φουλ αφηρημένος, δηλαδή δεν ήτανε τίποτα, μηδέν. Μια φορά μου είχε πει γεια σου Ελένη, επειδή έτσι λένε τη μάνα μου, δεν. Έτσι με χαιρέτησε, δεν. Πώς σου μοιάζει με τη μάνα σου. Καθόλου, αλλά... Κάποια σύνδεση έγινε στο κεφάλι του, μου άλλαξε φίλο ξαφνικά. Δεν... Γεια σου Ελένη. Ναι, 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 ξεκάθαρα, μιλάμε για τόσο αφηρημένος, δεν ξέρω τι βλέπει μπροστά του. Αν είμαι τρομπέτα ή άνθρωπος, δεν είσαι λοιπόν. Οπότε ναι, όλοι οι μαέστροι είναι τρελοί. Θα δεις ότι θα επιβεβαιωθεί αυτό. Είχαμε μήνυμα στην ιστορία. Ναι, πάμε να κλείσουμε την ιστορία για να μπορέσουμε να ζήσουμε λίγο το... Λοιπόν, ας πούμε στο κλίμα πάλι. Εκείνο το βράδυ λοιπόν της... 20 Ιουνίου.
Πάλι τα ίδια, ρε μαλάκα. Τι σύγχρονο. Έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πρέπει να το βλέπετε. Κοίταξε πάλι την ημερομηνία να σιγουρευτεί. Και πάλι δεν έβαλε γενική. Τη 20η, ρε μαλάκα. Α, ναι, μπράβο, έτσι πάει. Τη 20 Ιουνίου την Μπουφάν. Έβαλε ξένο, μετά Στέλιο Κορίς Ρούκο πήγε. Έβαλε Μπουφάν εκείνο και μετά έχει Μπουφάν την ίδια του τσιέν. Τι είναι, ρε μαλάκα, τι έχει πάει. Πάμε πάλι, πάμε πάλι. Το έχω. Αυτό ήταν τη γενική έψαχνα τελικά, αυτή είναι η ημερομηνία. Ναι! Αυτό είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να προσέξουμε. Γραμματικό είναι το θέμα, όχι χωροχρονικό. Και πρέπει να βάλει και μια ηλικία, μια ημερομηνία. Εντάξει, είπαμε. Εκείνο το βράδυ λοιπόν τη 20η Ιουνίου 1964, πριν τη Χούντα, μπαίνει μέσα στο μπαρ, ωραία, στο strip bar. Γυναίκες χόρευαν. Γυναίκες ήταν νόμιμες. Είχαν δικαίωμα ψήφου. Πόπο, τι χρόνια ήταν. Πού μας έφυγαν έτσι. Να μου... Μπήκε μέσα και μου γυναίκες και ο μπαρμαν του λέει ρέμισε λίγο έτσι. Γυναίκες γιατί χορεύουν αυτές, σκέφτηκε. Από τότε που περπατήσανε αυτές να πούμε. Έχουμε χαζέψει να πούμε. Βάλα από εδώ να πιω γιατί βλέπω χορό και χορεύω και το λιβάλι μου τώρα. Χορεύαν νησιώτικα φαντάζομαι, δεν ήτανε. Και στο στριπτιτζάδικο και χωρίς. Από τότε που νομιμοποίησαν τα νησιώτικα βάζει μου γραμμή κριτική. Και εδώ είναι Αθήνα ρε που στο βγάζει καν νόημα ξέρω εγώ. Δεν μπήκε σε στριπτιτζάδικο στην Πάρο ας πούμε. Αντίπαρο. Αντίπαρο ναι. Που είναι πιο σεξι. Παρ' όλα αυτά ήταν και ο Γιάννης Πάριος. Είμαστε το 64. Ναι. 20 Ιουνίου. Ναι. Δηλαδή 21η Απριλίου, σκέφτομαι τις συνδέσεις που έχουμε κάνει τώρα ναι, εδώ okay. Με τη δικτατορία. Δεν ξέρω, ναι. Μήπως είμαστε. Are we ready for a coup? Όχι, οι γυναίκες χορεύουν νησιώτικα. Ναι, και ήταν στον μπάρο ο Γιάννης Πάριος. Άγνωστο ήταν ακόμα ο Γιάννης Πάριος, δεν είχε. Δεν είχε γνωστό στο κοινό. Απλά πήγε εκεί γιατί του άρεσε η μουσική. Κάτσε νόημα, ορίστε. Είχε πάει να δει γυναίκες να χορεύουν νησιώτικα. Γυμνές. Οπότε ο παππούς αναρωτήθηκε τι κάνεις σε αυτό το μέρος. Αλλά επειδή ήταν αλκοολικός δεν είχε ιδέα για ποιο λόγο ήταν εκεί. Είχε απλά καταλήξει εκεί. Πρέπει να σου θυμίσω ότι έχει βγει από τη στεριά και έχει πάει σε ένα νησί και δεν έχει ιδέα πως έχει καταλήξει εκεί. Όχι, το αλκοολικός δεν έχει ολογεί όλα τα πράγματα που κάνει. Όχι, όχι, όχι. Στη Συγκρού έγιναν αυτά. Που έλεγαν εκεί ο Γιάννης Πάριος, είχε έρθει μόλις από το νησί. Sorry, έχω μπερδευτεί λίγο με τα νησιώτικα γι' αυτό. Ναι, ναι. Σκέψτε το μαγαζί στο οποίο βρίσκονταν ήταν το μαγαζί στο οποίο γιορτάζαν οι παρινοί παριώτες, παριανοί, τα Παριώτικα. Που είναι ένα μεγάλο παλιό φεστιβάλ που υπήρχε πριν δικτατορία και το κατρίγει στη δικτατορία, γι' αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Ακριβώς, ακριβώς αυτό συνέβη. Ήταν ένα μνημόσυνο για τα νησιώτικα. Ήταν μια εκδήλωση. Σκέψου να πέσει αυτό και να χορεύουνε. Είναι μια εντελώς... Η γειτονιά στην Πάρνα. Τι πω για τη σύνδεση με καφέ. Και όσο έπαιζε λοιπόν από πίσω το... Και όσο έπαιζε λοιπόν αυτό το κομμάτι και χορεύαν οι κοπέλες και ο παππούς απλά συνέχισε να πίνει και να αναρωτιέται τι κάνει εκεί. Τι κάνει στη ζωή του. Τότε δεν ήταν παππούς βέβαια, ήταν νέος. Είχε πάει εκεί για ένα λόγο λοιπόν, για να ξεχάσει. Να ξεχάσει το πόσο τον είχαν εγκαταλείψει οι γονείς του. Το ότι μεγάλωσε μόνος του και πέρασε αυτές τις δυσκολίες που πέρασε στη ζωή του. Το γιατί είναι ο Γιάννης Πάριος απέναντί του. Χωρίς να ξέρω ακόμα το τεράστιο μέγεθος του Γιάννη. Γενικότερα. Πώς τον έχουμε δει με παντελόνι. Λίγο τρομάξαμε. Δηλαδή, Αλιμπέρτη, πώς την πάλευε, ας πούμε. Ωραία, ωραία, έχω κλείσιμο, έχω κλείσιμο. Okay. Ωραία. Okay.
Πηγαίνει λοιπόν στο μπαρ και με αυτές τις σκέψεις θέλει να παρακύλει ένα ποτό. Πήρε ένα τσίπουρο. Είναι άγρια δύση στη Σικρού, ξέρω εγώ. Πήρε ένα τσίπουρο, θα κάνω λίγο πιο ελληνικό. Το τσίπουρο είναι το ίσκι της Ελλάδας. Στο μπαρ ήταν μια γυναίκα με ρούχα και δεν χόρευε. Γύρω στα 55 κιλά, αλλά και ηλικία. Γυρνάει λοιπόν να πάρει παραγγελία και λέει θα θέλετε κάτι. Και εκείνη την ώρα που πάει να παραγγείλει ο τώρα παππούς, τότε νέος, τη βλέπει βλέπει κι αυτή και ήταν η μάνα του. Ήμουν σίγουρος. Ήμουν τόσο σίγουρος ότι όλο αυτό θα είναι απλά ένα mom joke. Και μετά απλά μπήκε η Βίκη Χατζηβασιλείου και ο Φερεντίνος ταυτόχρονα. Το 64. Γιατί είχα το 64 ήταν περίπου 39 χρόνια. Αυτό. Ένα πακέτο. Και πλέχει και στο Γιάννη Πάριο, ξέρω εγώ, μπόνους. Επειδή ήταν ένα δώρο από το μέλλον που του είχε κάνει η μάνα του. Εντάξει, ή έχουμε κάνει το χειρότερο επεισόδιο της καριέρας μας ή έχουμε κάνει κάτι που ακούγεται. Δεν ήθελα να πάω. Μπορεί και τα δύο. Μπορεί και τα δύο. Δεν ξέρω, ναι. Αλλά. Εντάξει, μας έχει βαρέσει και λίγο η ζέστη. Ναι, σίγουρα. Τα λέγαμε. Δεν μπορούμε να φέρουμε ανεμιστήρια γιατί θα ακούγεται. Θα κάνει. Ναι, όχι. Μια χαρά, μια χαρά. Θα το βγάλουμε. Θα το βγάλουμε. Ωραία. Κάτι άλλο από τη βδομάδα σου. Πέρα από αυτό που συνέβη, όντως. Πέρα από την αληθινή ιστορία. Πάλι εγώ βγήκα ο ανώμαλος πίσω από το θάμνο που φοράει σου πιάνει και τον μπέιτσερ με τον παππού. Πάλι για αλλιώ. Αλλά από την άλλη, για μια σεζόν τρώω ξύλο από σένα, οπότε θεωρώ ότι είναι εντελώς ok αυτό. Να βγαίνει και λίγο ανώμαλος αφού με δέρνεις. Ωραία, παιδιά, τέλεια. Αυτά είναι δημόσια, έτσι. Κάνουμε πλάκα εδώ. Κάνουμε πλάκα. Οι αλγόριθμοι του γενικά δεν. Κάτι περίεργο από τη βδομάδα μου. Εγώ έχω κάτι σημαντικό γι' αυτό. Εγώ, ναι, ξέρεις τι, πες το δικό σου, γιατί πρέπει να σκεφτώ τώρα τη βδομάδα μου και δυσκολεύομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν θυμάμαι τι έγινε. Το δικό μου. Ναι. Είναι ότι η Μαρμελάδα Φράουλα έκανε παράσταση stand-up, που είναι και δικό σου, αλλά εσύ είσαι GVG-Lou. Δεν ξέρω γιατί. Χωρίς λόγο. Ναι, χωρίς λόγο. Και δεν ξέρω καν τι σημαίνει, απλά είναι ωραίες συλλαβές μετά, η μία μετά την άλλη. Και πυρυπυρυπυπίου να είσαι, μου κάνει, δεν είναι. Ωραία, ας πούμε ότι είμαι GVG-Lou, όντως. Ναι, όχι, όχι, τέλος πάντων. Ναι. Γιατί μπορεί να είναι κάτι όντως προσβλητικό αυτό. Νομίζω κάποιος έτσι έλεγε τους γκέι, GVG-Lou. Α, μπορεί να είναι. GVG-Lou, κάτι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, κάτι τέτοιο πρέπει κάτι να είναι. Κάτι τέτοιο, ναι, τέλος πάντων. Okay, ναι, ναι. Ορός για γκέι. Ναι, whatever. Εμένα μου αρέσουν απλά τα φωνήεντα και τα σύμφωνα που έχουν διαλέξει για να μπουν μαζί. Είχε ένα βίντεο παλιά με τέτοια μάρκα. JVC. Ναι. Ναι. GVG-Lou. Βίντεο. Ένα βίντεο GVG-Lou. Τίτλο. Το βίντεο μα ήταν GVG-Lou. Και α τον άλλον τώρα λέει. Τα χάπια τον χάσει εντελώ. Έτσι το λέει ο παππού. GVG-Lou. Ναι. Το βίντεο. Ναι. Δεν ήξερα να διαβάζει γράμματα γι' αυτό. Okay. Καλά, ο κολλητό μου, η γιαγιά του, πριν τα πέτρινα χρόνια του Ιντερνετ, μου του έλεγε πρόσεχε αυτό το συντηρίν. Ποιο? Το συντηρίν, ναι. Να είμαι τώρα dial-up, ξέρει. Πιπ και τέτοια. Συντηρίν. Γιατί μάλλον κάπω. Και εσύ δεν πρέπει να το προσέχεις αυτό, γιατί θα πέφτες πάνω του, ναι. Για κάποιο άλλο λόγο. Λοιπόν, κάναμε παράσταση και ήταν πολύ ωραία, νομίζω. Ήταν πολύ καλά, ναι. Και ευχαριστούμε μία. Πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθατε. Αρχικά, περάσαμε πάρα πολύ καλά εμείς, ελπίζω να περάσετε κι εσείς. Υπήρχε μια ανταπόκριση. Σίγουρα. Αρκετά σημαντική στην παράσταση. Ήταν πολύ ωραίος ο χώρος. Ευχαριστούμε και το Chaplin Brothers που μας... έδωσε το χώρο και μας φιλοξένησε να κάνουμε αυτή την παράσταση. Αλλά αυτό που έλεγες, έχουμε. Έχουμε άλλη μία στις 28 και πρέπει να έρθετε και εκεί. Θα
Επειδή ξέρω ότι πολλοί περιμένουν το καινούργιο επεισόδιο γιατί κάποιος είδα στο δρόμο και μου μίλησαν και τα λοιπά, το extra special επεισόδιο. Καλά, χαλαρά, γιατί παιδιά, να σας πω, θα λείπουμε και δύο μήνες. Οπότε, ναι, οπότε μπορείτε να το πάρετε και μια στιγμή. Στο ναι, ξέρω έτσι που θα είναι λίγο πιο surprise. Λίγο πιο. Να είμαστε και να κάνουμε κανένα μπάνιο, να καυλώσουμε, να βγει το καλό το επεισόδιο. Μπράβο, ακριβώς. Να είμαστε ήρεμοι ή και όχι, αυτό. όχι, ήταν πολύ ωραία και απλά. Η διαδικασία αυτή κάθε φορά, τώρα καινούργια κείμενα και τέτοια, κάθε φορά με συνεπέρνει. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σαν κωμικός, νομίζω. Το να κάτσεις, να έχεις δουλέψει, να έχεις γράψει κάτι που δεν ξέρεις πώς θα πάει και να το βλέπεις να παίρνει σάρκα και οστά πάνω στη σκηνή. Πώς τα λέω έτσι. και να είναι όντως αστείο. Γιατί και τα κείμενα του Στέλιου τα καινούργια, επειδή έπαιξε μόνο καινούργια κείμενα, νομίζω ότι. Πιάσαν τόπο και πήγαν πολύ καλά. Καλά ήταν, ναι. Ναι. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το δικό σου με το τρέξιμο. Θέλει λίγο punching up, όπως όλα θέλει, και τα δικά μου θέλουν. Θέλει. Και αλλά και ήταν πολύ ωραίο το και κάποια πράγματα με το τρέξιμο. Στην παράσταση αυτή, σε αυτό το στίο. Αλλά οπωσδήποτε να έρθετε, θέλουμε να έρθετε. Ναι, γενικά θέλουμε να έρθετε γιατί θα μένουμε άνεργοι. Θα ήταν καλή φάση. Μ' άρεσε πάρα πολύ που έγινε ένα πράγμα που ήταν. Είχες γράψει εσύ στο κείμενο ότι γενικά εγώ δεν απαντάω σε προσβολές και τέτοια. Ναι. Εν τω μεταξύ, πιο πριν χαλάει το μικρόφωνο. Ναι. Και παίρνω εγώ να σου φέρω το μικρόφωνο και κάτι σου λέω, ήσουν εκεί που ρουφούσες κάτι πουτσες, κάτι τέτοιο. Ναι, μπράβο, ναι. Και μου απαντάς με το παίρνεις το μικρόφωνο, split second, ότι εσύ θα ξέρεις. Και, ρίσεις, και μετά λες, συνήθως δεν απαντάω. και πιο πριν έχουμε κάνει pop-up, έχουμε βρίσει ο ένας τον άλλον και ο Χάρης είναι, συνήθως είμαι καλό παιδί, δεν απαντάω. και τρία λεπτά πριν μου έχει ρίξει μια στο κεφάλι, κράω. ναι, όντως, οκ. Okay, ναι, ήταν πολύ ωραίο αυτό που έγινε. Αλλά δεν το σκέφτηκα έτσι. Έτσι ήταν γραμμένο το αστείο αυτό, τώρα. αλλά μετά από αυτό που έγινε θα τα αλλάξω. Όχι. Τη λέω συνέχεια σε κόσμο. Τη λέω μόνο στο Στέλιο. Γι' αυτό είναι ο Τσούμπαλος. Δεν μπορεί να διαχειριστεί το βάρος της. Τη πούτσα. Όχι, μαζί μας θα είναι η Ειρήνη Ξυγκάκη. Ναι, από το επεισόδιο με τους παπαγάλους. Ναι. Και τι άλλο. Αυτό, τίποτα. Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε ποιο είναι το αγαπημένο τους επεισόδιο στο live κοινό. Ναι. Έχουμε στην αρχή. Να το σποϊλάρω λίγο. Spoiler, κάνουμε ένα μικρό section που απλά βγαίνουμε και οι δύο. Και κάνουμε ό,τι κάνουμε και εδώ. Δηλαδή δεν έχουμε ιδέα γιατί πρέπει να μιλάμε. Ναι, είναι άβολα πράγματα κοινώς. Ναι. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Αλλά... Επειδή μου, επειδή και πολλοί από εσάς μπορεί να μην έχετε τη stand-up και να μην ξέρετε τι συμβαίνει και ποια είναι η σύμβαση και πώς δουλεύει αυτό το πράγμα, απλά βγήκαμε δύο άνθρωποι ένα μικρόφωνο που ούτε και εγώ το έχω ξανακάνει ποτέ πάνω σε σκηνή. Και. Να το έχω κάνει, αλλά scripted. Αλληλεπιδρούμε με εσάς. Και ξεχάσαμε να ρωτήσουμε ποιο είναι το αγαπημένο τους επεισόδιο. Αυτό ξεχάσαμε. Δηλαδή, τους ρώτησες εσύ αν έχετε κάποια πορεία γενικότερα. Ήταν λίγο ντροπαλούλιδες στην αρχή. Ναι, ήταν λίγο, αλλά μετά ήταν. Αν έχουν κάποια πορεία για τεχνικά θέματα ή οτιδήποτε. Πρέπει να ρωτάνε συνέχεια. ναι, αλλά στο live. Το έχουμε πει ποτέ εδώ όμως για να τελειώνουμε. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Γράφουμε στο Discord ο καθένας σπίτι του γιατί έτσι πετυχαίνει στην καλύτερη ποιότητα ήχου. Όχι σαν αυτή που έχουμε σήμερα. Ναι. Ο καθένας έχει από ένα μικρόφωνο, γράφει. Τα γράφουμε όλα σε κάτι το οποίο λέγεται Digital Audio Workstation, DAW δηλαδή, DAW. Χρησιμοποιούμε το Reaper γιατί είναι φτηνό και κάνει πολύ καλή δουλειά. Γράφουμε εκεί ο καθένας το δικό του αρχείο καθαρό και μετά τα στέλνουμε όλα σε μένα και εγώ εκεί κάνω μίξη και μοντάζ και mastering. Αυτό είναι. Και μετά ανεβαίνει. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν υπάρχει κάτι. Το τι εξοπλισμό χρησιμοποιούμε δεν έχει σημασία. Έχω ένα Rode NT1α, ο Χάρης έχει ένα Samsung Go Mic, δεν έχει σημασία ο εξοπλισμός, σημασία έχει, δηλαδή έχει πολύ περισσότερη σημασία να έχεις έναν χώρο που να είναι σχετικά καλά ηχομονωμένος παρά ναι. Να ασχοληθείς με όλα αυτά. Ενώ να κάτσεις να πάρεις τώρα ένα μικρόφωνο 1000 ευρώ, ενώ δεν έχεις ούτε ένα πάνελ να ρουφάει τα μπάσα από το δωμάτιο, ας πούμε. Ναι. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Μιξάρω σε monitor όσο μπορώ, στα Mackie, τα CR5 που είναι φτηνά, αλλά καλούτσικα είναι. Και μετά τα ακούω και στα ακουστικά για να βγει μια σωστή ποιότητα. Τι άλλο. Α, χρησιμοποιούμε Discord γιατί είναι gamers app, οπότε έχει πολύ μικρό lag. Ναι, και έτσι βοηθάει στο editing. Είναι πολύ καλό. Στο πώς δουλεύει. Ηχογραφούμε μόνο με ήχο. Δεν βλέπουμε τη φάτσα μας, ώστε να μην. Γενικά θέλουμε να ηχογραφούμε μόνο. Όχι να ηχογραφούμε μόνο με ήχο, να είναι όλο αυτό ηχητικό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ναι, σε όλη ότι, τη σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάνουμε vidcast, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, ανεβαίνει στο ήχος, YouTube ναι. Για να μας βρει κάποιος κόσμος ναι. Και από εκεί κυρίως. Εμείς θα κάνουμε μόνο το ηχητικό μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι. Και επίσης, να δώσουμε και πάλι το έξτρα κίνητρο ακόμα μια φορά, να έρθετε στις 28, γιατί μόνο όσοι ήρθείτε θα πάρετε κάποια στιγμή το special επεισόδιο που θα βγει.
Του πούλησε πολύ για κοπουλέκα. Τηλεφωνήστε τώρα στα 2-10. Και νομίζω θα περάσετε εξής καλά. Θα μας δείτε να κάνουμε και την κανονική μας δουλειά, όπως έχει πει και ο Στέλιος. Δηλαδή, ξυλουργή. Θα φτιάξουμε καρέκλες για μία ώρα, ξέρω. Οπότε να έρθετε, θα είναι πάρα πολύ ωραία. 28, 9 και 4 ξεκινάει. Στο Ψηρή, στο Chaplin Brothers. Yeah. Θα βάλουμε τα στοιχεία από κάτω να κάνουμε μια κράτηση, γιατί ρωτούσαν πάρα πολύ. Ναι, κάνε μια κράτηση, γιατί γενικά δεν είναι περιορισμένες θέσεις. Άστο αυτό, πάμε, φτάνει, το πουλήσαμε αρκετά. Πρέπει να σου πω ότι έχει τυπωθεί το βιβλίο, αλλά δεν έχει βιβλιοδεθεί και το περιμένουμε λογικά μέχρι αυτή τη βδομάδα κτλ. Μπορεί και όταν θα βγει το podcast να έχει ανακοινωθεί και ένα... Στις 20... 20 Ιουνίου. Ιουνίου. Στη 20. Στη 20. Και επίσης, είχα μια ιδέα τώρα που δεν την έχω συζητήσει με αυτούς που πρέπει να τη συζητήσω, γι' αυτό θα τη συζητήσω με 4.000 άτομα που ακούγονται το podcast, ναι. Και τους 50 που κάνουν comment. Σκεφτόμουν, ξέρεις, θα βγουν οι νεράιδες κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο, όλα πάνε καλά. Να είναι το σκοπημένες. Αλλά σκεφτόμουν να τις βάλω. Παράστασή σου, έτσι θα βγουν νεράιδες. Ναι, θα βγουν οι μάχες με νεράιδες, που είναι μια solo stand-up comedy παράσταση. Μην τρομάζεις τον κόσμο ότι θα βγουν νεράιδες, ενώ ξαφνικά αυτό πουθενά. Και φυσικά αυτό που θα βγει στο βίντεο θα είναι το βίντεο, καθαρό το βίντεο όσο πιο πολύ μπορούμε. Αλλά έγιναν διάφορα ευτράπελα στην παράσταση εκεί. Και σκεφτόμουν να βγάλω το ηχητικό ξεχωριστά σαν CD, όπως το βγάζαν παλιά παραδοσιακά, όπως έκανε και ο Βίρον. Που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα αυτό. Σ' αρέσει αυτό σαν ιδέα. Ναι. Και σκεφτόμουν, εδώ είναι που αμφιταλαντεύομαι, διότι σκεφτόμουν να το κάνω επιπληρωμή τον ήχο. Okay. Δηλαδή να κοστίζει 5 ευρώ αυτό το πράγμα, που είναι μια 2 ώρη παράσταση στην ουσία, θα έχει μέσα και... Με τα έξτρας, ας πούμε. Θα έχει τα έξτρας μέσα, θα έχει, αν πάρω την άδεια της Κατερίνας, να έχει, ξέρεις, αυτό το τρίλεπτο που έκανε στην αρχή. Το έχεις πει αυτό στο podcast, ποιος σου άνοιξε τελικά. Νομίζω το έχουμε πει. Νομίζω το έχουμε πει. Το έχουμε πει. Ότι ήρθε η Βρανά. Εντάξει, okay. Ναι, τόσο πάνω. Και ότι έκανε ρόστινγκ. Έκανε ρόστινγκ σε μένα. Έκανε ρόστινγκ, ναι. Ναι, το οποίο υπάρχει μόνο ηχητικό, δεν υπάρχει σε βίντεο. Ναι. Οπότε όλο το πακέτο της παράστασης του ανεβαίνει Χρύσα, ανακοινώνει, ανεβαίνει Κατερίνα, κατεβαίνει Κατερίνα, γίνεται όλο αυτό το πράγμα κτλ. Μετά ανεβαίνω εγώ, όλο αυτό το πράγμα. Θα μπορεί να το βρει κάποιος μόνο σε ήχο, ας πούμε. Το βίντεο θα είναι μόνο το. Ξέρεις, θα υπολείπονται. Το οποίο συμβαίνει γενικά στο stand-up. Δηλαδή, άλλα μαγνητοσκοπημένα special βλέπεις, ναι, και άλλα ηχογραφημένα ακούς. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Και μπορείς και να το σπάσεις σε κομμάτι, σε tracks. Ναι, θα τα κάνω tracks με beat όλο αυτό το πράγμα. Θα το βάλω στο Bandcamp και σκέφτομαι με ένα 5 ευρώ ποιος το θέλει. Τώρα θα μου πεις γιατί να το κάνεις αυτό από τη στιγμή που το έχεις ήδη δωρεάν επάνω. Γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει να στηρίξει με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, και δεν μου πάει το Patreon. Το ναι. Κέρναμε έναν καφέ. Δεν μου πάει εμένα αυτό το πράγμα καθόλου. Μου πάει το ότι κοίταξε, υπάρχει αυτό, αν θες πάνε πάρ' το. Υπάρχει το βιβλίο, αν θες πάνε πάρ' το, δηλαδή αυτή είναι η φάση. Ότι ναι. Τι σε ενδιαφέρει. Αν θες να με στηρίξεις, μπορείς να κάνεις. Ναι, αν θες να στηρίξεις για οποιοδήποτε λόγο, έχει κόσμο ο οποίος, ας πούμε, στην Κρήτη, επειδή λένε πολλοί, έλα Κρήτη, έλα Κρήτη ή ελάτε Κρήτη κτλ. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε στα νησιά. Αν δεν έχουμε ένα κάποιο όνομα. Γιατί δεν μας καλύπτουν μεταφορικά, δεν μας καλύπτουν τίποτα και είναι μια κατάσταση τραγική. Και στην ουσία πας για να μπεις μέσα. Κάτι το οποίο, αν μπορείς να το κάνεις, θα το κάνεις. Αν δεν μπορείς να το κάνεις, δεν θα το κάνεις. Και μέσα σε όλο αυτό το τουρλουμπού, κύριε παιδί μου, έχει πολύ κόσμο ο οποίος θα ερχόταν ευχαρίστως στις νεράιδες. Οπότε σκεφτόμουν να το κάνω αυτό έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να το κάνεις και να το στηρίξουν όσοι θέλουν. Δηλαδή είναι πολύ απλός τρόπος. Δηλαδή δεν έχει κάποιο φοβερό ποσό. Και επίσης πάντα στην κωμωδία. Ρε παιδί μου, κοίτα. Με εξιτάρει πάντα. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει και σε αυτό το podcast και γι' αυτό το κάνουμε ηχητικό. Το ότι ρε παιδί μου, μόνο ακούς κάτι και δεν έχεις εικόνα. Δεν έχεις εικόνα. Γιατί δίνεις πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Βασικά, αποσπά την προσοχή σου πολύ λιγότερο από οτιδήποτε άλλο που μπορεί να βλέπεις σαν εικόνα εκείνη τη στιγμή. Οπότε δίνεις βάση στο τι ακούς. Συνήθως. Δηλαδή, okay, άμα πλένεις πιάτα ή δεν σε ενδιαφέρει, είσαι στο κτέλ και δεν ξέρω, έχει πολύ φασαρία. Εντάξει, δεν είσαι full συγκεντρωμένος, αλλά. Και είναι ένα έξτρα στοιχείο που με εξητάρει ότι. Υπάρχει ένα stand-up βιντεοσκοπημένο, το έχεις δει πως είναι, ρε παιδί μου. Γιατί, okay, υπάρχουν και κάποια act-outs που πρέπει να φαίνονται. Μπορείς να καταλάβεις άμεσα το αστείο. Ναι, αυτό ισχύει. Χάνει λίγο από εκεί, αλλά έχεις άλλη αίσθηση του να ακούς μόνο κάτι. Οπότε όταν αυτή τη στιγμή πουλάω κάτι για να αγοράσετε το 5 ευρώ audio τέτοιο του Στέλιο. Να το κάνετε. Είναι άλλη εμπειρία, ρε παιδί μου, η ηχητική. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και αυτό το podcast. Και γι' αυτό θέλω να είναι μόνο ηχητικό. Που και πάλι στο Bandcamp. Μπορείς νομίζω να ακούσεις, αρκεί να είσαι online. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να το ακούσει, δεν χρειάζεται καν να πληρώσει. Δηλαδή, είναι τόσο option όλο αυτό το πράγμα. Είναι μόνο ήχος. Και το αστείο σκάει ακριβώς την ώρα που πρέπει να σκάσει με ακρίβεια μικροδευτερολέπτου. Δηλαδή,
μπορεί από την έκφραση κάποιου κωμικού που βλέπεις να κάνει stand-up εκείνη τη στιγμή να καταλάβεις πού το πάει. Το πάει. Ναι. Αν έχεις μόνο το ηχητικό, κάθεσαι και περιμένεις την ηλίθεια. Τι θα γίνει, ναι. Τι θα πει τώρα, ξέρω. Λέει, ναι. Είναι πολύ ωραία εμπειρία και πολύ ενδιαφέρουσα και παρότι θα βγει στο YouTube του Στέλιου η παράσταση και γαμώ τις συντάξεις. έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον και τουλάχιστον και σαν στήριξη. Α, το μην τα ακούσει ποτέ. Απλά αγόρασε το 5 ευρώ και μην τα ακούσει. Καλά, ποτέ. Όχι, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Σκεφτόμουν να το κάνω, θα εκτιμούσα μια άποψη. Από μια άποψη, ναι. Πείτε μας αν να το κάνει αυτό Στέλιο ή να μην το κάνει. Είναι φυλακή ιδέα που εγώ διαφωνώ. Λοιπόν, μας έχουν στείλει. Τώρα δεν αλλάζουμε στήλες και τέτοια. Είμαστε ένας απέναντι από τον άλλον. Μας έχουν στείλει διάφορα, μας στέλνετε διάφορα κατά καιρούς για περίεργα άρθρα. Έχετε σταματήσει να μας στέλνετε φωτογραφίες. Ναι, αυτό και εγώ ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Ότι ή επειδή δεν το αναφέρουμε στα επόμενα επεισόδια, ίσως, ή γιατί κάποιοι που ακούνε τα πιο τελευταία επεισόδια, γιατί σιγά σιγά το κοινό, ας πούμε, μεγαλώνει και τα λοιπά, δεν έχουν ακούσει τα παλιότερα που τους δώσαμε αυτό. Αυτό ισχύει ακόμα. Δηλαδή, συνεχίζετε να στέλνετε φωτογραφίες. Στην περιγραφή υπάρχει το email μας, μπορείτε να στείλετε ό,τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι. Εμείς το αποστάρουμε και ίδια ακόμα, αν θέλετε, διαφορετικές φωτογραφίες. Από τις διακοπές σας τώρα ή whatever. Ναι, ναι, όντως. Φάτε μια φράουλα, είναι εποχή τη. Κάντε μια φωτογραφία και στείλτε σαν παρακαλώ με την φωτογραφία. Να ανεβάσουμε. Φωτογραφία. Όχι, ναι, για να κρατάμε και το Instagram σε μια εγρήγορση. Οπότε μας έχετε στείλει κάποιοι, και μπράβο για την πρωτοβουλία σας, κάποια περίεργα άρθρα. Ναι. Και τώρα εδώ πέρα είναι από το Studio 54 στα κάτω Πατήσια, που είναι ο οικονομικός υπεύθυνος, τέλος πάντων, ο Κόμις. Τον λένε Κόμις. Σκέτο Κόμις. Σκέτο Κόμις. Δεν ήταν, υπήρχε ένας Κόμις ράπερ, Κόμις Σεξ, κάτι τέτοιο. Ούτε ξέρω. Δεν έβλεπες μάτια εποχές του 2006. Ράπτουλας. Ράπουλας. Ράπουλας. Από το Δράκουλα και το ραπ. Κόμις Ράπουλας. Σπάστα όλα. Αυτό έχει ένα. Ξεκινάει με το. Έχει, ρε παιδί μου, τιμοκατάλογο υπηρεσίες. Εντάξει, είναι ένα πολύ γνωστό leaflet. Έχει κυκλοφορήσει. Και έχει ένα αγοράκι εδώ με δερμάτινο βρακί και μαστίγιο και πολύ σκάπε. Α, είναι αυτό το μαγαζί που, για την ιστορία που έλεγα. Από τότε υπάρχει. Από τότε λοιπόν. Από νησιώτικα το γύρισε σε BDSM. Είναι Sex Fetish BDSM Torture. Μπράβο. Να, αυτό είναι. Συγκρού 164. Ναι, και τον λένε ο αγορανομικός υπεύθυνος είναι ο Χρήστος Πατριαρχαίας και σε παρένθεση λέει. Χρήστος Πατριαρχαίας. Ναι, και σε παρένθεση λέει Κόμις. Οκ. Κόμις. Και ξεκινάμε με. Από τις 5 μέχρι τη 1 το βράδυ στις καθημερινές και από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 2 το βράδυ τα Σαββατοκύριακα. Και ξεκινάμε με. Τι ωράριο είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Μαστίγωμα απλό 2 ευρώ. Μαστίγωμα special 3 ευρώ. Spanking 4,5 ευρώ. Spanking με χέρι ή με κάποιο με σπάτο. Μάλλον με χέρι, γι' αυτό είναι πιο ακριβό. Γιατί κοστίζει. Πρέπει να βάλει κρεμούλα μετά. Οκ, okay, θα φοράνε γάντια. Δεν ξέρω μάλλον. Γιατί είμαι λίγο μικροβιοφοβικός, γι' αυτό το λέω. Εντάξει. Χαστούκάκια απαλά 3,5 ευρώ. Σφαλιάρες σφυριτές 2,5 ευρώ. Πού θα σε χαστούκίζει, στα αυτιά. Είναι απαλά 3,5 ευρώ. Οι σφαλιάρες σφυριχτές. Σφαλιάρες σφυριχτές. 2,5 ευρώ. Εκεί δεν θέλει ένα ποιοτικό έλεγχο. Δηλαδή, άμα στηρίξει και δεν σφυρίξει τόσο πολύ η σφαλιάρα. Πώς το σφύριγμα. Αυτό λέω. Να κάνει... να κάνει το κεφάλι στο σφύριγμα ή να κάνει όπως περνάει το χέρι του. Αυτό, εκεί δεν θέλει ένα ποιοτικό έλεγχο. Να πεις ότι εντάξει, αυτό που μου κάνεις τώρα δεν είναι τόσο σφυριλατημένο. Δεν ξέρω, δεν είναι τόσο. Σφυριγμό, σφυριγμένο. Σφυριχτικό. Ξέρεις τη γάμα τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Το παρέα. Μου στέλνει το Viber. Ναι, το Viber. Μαστίγουμε με μαστίγιο υπασίας 8 ευρώ. Με μαστίγιο υπασίας αυτό που μαστιγώνουν τα άλογα για να τρέχουνε. Μάλλον. Έχει το ίδιο effect και στους ανθρώπους. Μάλλον από ό,τι φαίνεται. Το επόμενο είναι το καλύτερο. Ξύλο με βοηδόπουτσα. 11 ευρώ. Ξύλο με βοηδόπουτσα. Το γράφει, ορίστε, βοηδόπουτσα. Περίμενε, πρέπει να το δω αυτό. Πού είναι, μαστιγώματα. Μην κάνω ένα spoiler για μετά. Ξύλο με βοηδόπουτσα 11 ευρώ. Το γράφει. Είναι λίγο ακριβή βοηδόπουτσα με το κιλό, με το κιλό που είναι. 11 ευρώ μονοκόμματι ή πάει, ξέρω εγώ, με το μέτρο ή με το κιλό. Σφαλιαρομπούτι, αυτό το έγραψε ο Μαθιουδάκης. Σίγουρα, είναι σίγουρα Μαθιουδάκης. 9,90. Μαστίγωμα με σόου από τον Κόμι, 45 ευρώ. Από τον ιδιοκτήτη. Πατριαρχαία. Κόμις Πατριαρχαίας. Μαστίγωμα με λάσο 18 ευρώ.
Μαστίγουμε με μουρλιαχτά. Τι λάσο, πώς το προσπερνάς έτσι αυτό, ποιος έχει λάσο. Γιατί είναι τρία μαστιγώματα και ήθελα να στα πω σε φάση είναι. Μαστίγουμε με σόδο από τον κόμι 45, μαστίγουμε με λάσο 18, μαστίγουμε με μουρλιαχτά 16. Μαστίγουμε με σόδα είπες. Μαστίγουμε με λάσο. Το πρώτο ήταν αυτό. Μαστίγωμα με σόου από τον κόμι. Α, show. Με σόου. Σόου. Ο κόμις κάνει το μαστίγωμα ή το σόου. Κάνει σόου ο κόμις και τώρα να σε μαστιγώνει. Ναι. Πολύ interactive. Είναι αρκετά. Ναι, okay. Και μετά έχει μαστίγωμα με λάσο που είναι 18 ευρώ. Λογικό. Το λάσο είναι πιο ακριβό και τη βοηθό που θα έτσι. Καταλάβει αυτό. Μαστίγωμα με ουρλιαχτά που είναι 16,5. Τι εννοεί! Έχει προσλάβει χοροδία που χριστιανική σε live. Που μουλιάζουν, δεν ξέρω εγώ. Πάμε λίγο κουρδιστή το όλοι μαζί. Με παίρνει ο μαέστρος. Εκεί είσαι αριστερά, είσαι τελείως λάθος. Όλοι οι μαέστρες είναι τρελοί. Θα βγάλω τη βοηθό που τσέξω. Θα μας τυχώνει και τη χοροδία έτσι. Πα, πα, πα. Το show του κόμι πατριαρχία. Μας τυχώνει χοροδία. Από εδώ και πέρα, ξεκινάει και γίνεται πολύ σουρεάλ. Γιατί λέει κλωτσιές με άρβυλα 9 ευρώ. Αχ, μαλάκα, έφυγα από την καρέκλα μου. Κλωτσιές με άρβυλα. Και μετά σουτάκια χωρίς τέρμα 11 ευρώ. Το γράφει αλήθεια, κοίτα το. Περίμενε, ρε μαλάκα, περίμενε. Σουτάκια χωρίς τέρμα. Ατέρμονα. 11 ευρώ το άτομο. Πρώτον, πολύ πιο ακριβό 5x5, έτσι ξεκάθαρα. Καλά, δηλαδή 11 ευρώ. Και τι σε σουτάρει και απλά δεν έχει τέρμα. Δηλαδή, με τέρμα πόσο θα ήταν. Να σε πάνε σαν 5x5 και να σε κλωτσάνε όλη την ώρα. 10 άντρες. Τι φετίχνει είναι αυτό που πα. Θέλω να κάνει λίγο τον προπονητή μου. Ναι, ναι, λοιπόν, πάμε λίγο. Η καινή αιστεία, πάμε λίγο πέρα. Θέλω να κάνει λίγο την μπάλα με αυτό. Βασικά και τον προπονητή μου. Κάτσε λίγο να σουτάρω χωρίς τέρμα. Θα σε σουτάρω χωρίς τέρμα. Ξεκάθαρα. Είναι απειλή αυτό. Και μετά έχει μαστίγωμα μαστιχωτό 14 okay, ευρώ. Πρέπει να πας στοιχείο γι' αυτό. Ναι, δεν ξέρω, πιθανότατα, κάτω, πιθανότατα. Ναι, okay. Πνίξιμο με τριχιά 20 ευρώ, okay. Πνίξιμο με τριχιά, ναι. Δέσιμο και ξύλο απλό 19 ευρώ. Και εδώ ξεκινάμε. Φαντάζομαι δέσιμο και ξύλο τύπου ξύλο κερασιά, ξέρω εγώ, τύπου που σένουν στα φέρετρα. Α, και ξύλο απλό. Κομμάτι ξύλο, ναι, ξύλο, ξύλο απλό, σου δίνει ξύλο, ας πούμε. Κοίτα, με 19 ευρώ 30 φιλιά. Μαχογκανιά. Μαχογκανιά. Κοίτα, το επόμενο υπάρχει μορουδίστικο ξύλο 4 ευρώ. Και αρχίζει να γίνεται full περίεργο. Ναι, και τώρα έγινε λαϊκά χαστούκια στα μάγουλα. Ό,τι καλύτερο. 7,5 ευρώ σε παρένθεση προσφορά. Με Τσόνι Ρεντ και μπουζούκια από πίσω. Μουσική υπόκρουση. Και το Γιάννη Πάριο κάπου εκεί, ξέρω. Τι τα λαϊκά χαστούκια. Βάζει ένα πιάτο, ξέρω, και χτυπά το πιάτο. Ναι, επίσης θέλει ποιοτικό έλεγχο εκεί. Φάσαμε χαστούκες, αλλά ήταν λίγο metal αυτό το χαστούκι. Ήταν λίγο μπουρζουά. Ήταν λίγο jazz, πήρε κούτελο, ξέρω εγώ, δεν ήταν. Και εδώ γελάμε γιατί έχει έξτρα υπηρεσίες. Μασάζ χαλαρωτικό 15 ευρώ. Μετά το ξύλο που έχει πάει στα τέρματα του παιδιού. Είναι η έξτρα, η έξτρα. Ρεφλεξολογία 12 ευρώ, έκπτωση 20% σε ηλικίες άνω των 60. Διαλογισμό φαντάζομαι σίγουρα. Ούτε καν, ρε. Το επόμενο είναι καφέ φίλτρου. 1,5 ευρώ, φραπέ 1,90, ναι, νες ζεστό 1,90, ελληνικό διπλό 1 ευρώ, ελληνικό μονό 50 λεπτά και τοστ, ζαμπόν, τυρί, κλωτσιές 3 ευρώ. Συν έξτρα μαγιονέζα 1 ευρώ. Να δέσα. Ζαμπόν, τυρί, κλωτσιές. Ζαμπόν, τυρί, κλωτσιές. Άγιε, τέλειο. Είναι τέλειο, ζαμπόν, τυρί, κλωτσιές. Δεν έχει το μόνο που λείπει είναι κονιάκ αν πεθάνεις μετά από όλα αυτά. Ξέρω, πώς, θέλω το full πακέτο. Να έχεις φάει χαστούκια, λάσο, βοηδόπουτσα, όλα αυτά μαζί. Ξέρω, και μετά να κερνάει κονιάκ στους άλλους απ' έξω. Τύπου παιδιά, αυτό είναι για την κηδεία. Ξέρω που θα πάει έτσι κι αλλιώς. Θα έρθει εδώ με το. Στον παπιός πέθανε. Και τι θα συνεργάζεται σίγουρα με αυτό. Θα ζητήσουμε τον Μπάρι να τραγουδήσει. Μπράβο, ναι. Γιατί θυμάσαι ρε πούστη τότε. Έξτρα υπηρεσίες, τόσο ζαμπόν τυρί κλωτσιές. Ό,τι καλύτερο έχω διαβάσει. Συν έξτρα μαγιονέζα 1 ευρώ. Τέλειο είναι. Υπέροχο. Τέλειο είναι. Ευχαριστούμε τον άνθρωπο που μας το έστειλε αυτό και είναι ελπίζουμε να τα ακούσει αυτό το podcast. Είναι πάρα πολύ καλό. Ήταν υπέροχο. Τον λένε master. 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 Ξέρει αυτός. Στράτος. Ωραία. Στράτο. Thank you. Bon. Βράδιας.
βράδια ξαφνικά ήρθε η συννεφιά και νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα από τα πιο surreal επεισόδια που έχουμε κάνει. Είναι από τα πιο surreal, ναι. Το στοιχείο της ελευθερίας του χώρου και των κινήσεων μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμα χειρότερα πράγματα. Μ' αρέσει το πας ακαδημαϊκά σήμερα, οτιδήποτε το εξηγήσει λίγο παραπάνω έτσι. Δεν θα το έλεγα, έχω κάνει πολλά λάθη. Δεν μπορούσα να κάνω από την ημερομηνία. Καλά, ναι, δεν είναι. Αυτό ξεκίνησε από το πρωί που βρεθήκαμε. Πρωί. Πρωί για μένα, για σένα πρέπει να ήταν. Ναι. Για μένα είναι βράδυ τώρα. Έτυχε να έχω αυτοκίνητο και πήγα να τον μαζέψω με το αυτοκίνητο και με το που μπήκαμε στο αυτοκίνητο αρχίσαμε να λέμε ρε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι ήμουν μεθυσμένο κατευθείαν. Ναι, δηλαδή μετά από ένα λεπτό ένιωθα σαν να είχα πιει 7 ποτά. Νομίζω είχε 10 λεπτά που έπρεπε να τα ηχογραφούμε. Η αλήθεια είναι αυτή μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν είχαν κανένα νόημα. Θα μπορούσαμε. Είχα όλο τον εξοπλισμό. Θα μπορούσαμε όντω, ναι. Θα κάνουμε και ένα επεισόδιο στο αυτοκίνητο σε κάποια φάση. Εννοείται. Κάποιο road trip. Εννοείται. Απλά θα μπούμε σε ένα αυτοκίνητο και θα κάνουμε επεισόδιο χωρίς οδηγό. Είμαστε Ιούλιο μήνα, εξαρτάται 88 βαθμούς σε αυτοκίνητο και παιδιά γράφουμε μέσα από αυτοκίνητο. Δεν πηγαίνουμε κάπου, απλά γράφουμε σε αυτοκίνητο. Και κάνουμε και μια όπισθεν έτσι για να πούμε ότι κουνηθήκαμε. Έτσι. Οπ, το νιώσατε αυτό. Το είδατε, ήταν. Λοιπόν, το Netflix Corner σήμερα, λοιπόν, επειδή τα προγράμματα μας έχουν αρχίσει να γίνουν λίγο παρανοϊκά. Θα κάνουμε μία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε νέα για τους Lucy fans. Θα δοθεί 5η σεζόν από το Netflix. Θα είναι η τελευταία και θα έχει 10 επεισόδια. Και ο παραγωγός, ο writer και ο παραγωγός σειράς υποσχέθηκε ότι θα εκμεταλλευτούν κάθε χώρο που τους δίνει αυτό. Μιας και το ανέφερες, ξέρεις τι έγινε. Υπάρχει πρόβλημα, το συνειδητοποίησα σήμερα για όσους είδαν από την Τέταρτη το πρώτο επεισόδιο. Ναι. Μέχρι τη μέση όμως. Ναι. Γιατί μου το πει η αδερφή μου αυτό σήμερα. Όταν είχαν έρθει εδώ πριν λίγο καιρό, βλέπαμε όλοι μαζί σχεδόν οικογενειακό το Lucifer. Γιατί τους δεν το είχαν. Του λέω: δείτε το. Lucifer τώρα και αυτά δεν μου αρέσουν αυτά τώρα, σατανάδε και τέτοια. Ρε, δείτε το. Okay, θα το δούμε μαζί. Εντάξει. Ψήθηκαν φούλα αμέσως και τώρα μου στείλε μήνυμα σήμερα ότι είδα το πρώτο επεισόδιο το μισό λεπτό το βράδυ και τελειώσαμε την τρίτη σεζόν. Λέω: πώ τελείωσε κτλ. Αλλά λέει: είδα το πρώτο και είναι η Chloe και είναι σαν να μην συνέβη τίποτα. Δεν είδες πρώτα απ' όλα όλο το επεισόδιο και λέω κάτσε να δω, είναι τόσο λάθος από την αρχή. Μα έχει στην αρχή το πρέμις ότι ο Lucifer κάνει acknowledge ότι η Chloe είναι σε άρνηση και είδα αυτό το πράγμα, έχει εξαφανιστεί και δεν μου έχει πει τίποτα, ναι. Και έρχεται αυτή και είναι όλα καλά. Είναι προφανώς σε φάση άρνησης, οπότε για τη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων που έχουν δει το μισό επεισόδιο του πρώτου, ναι. Του τέταρτου κύκλου. Keep going. Το πρώτο, ναι, συνεχίστε, συνεχίστε το. Γίνονται γιατί... πάρα πολλά και όπως έχει πει και ο Στέγκας, στα τρία πρώτα επεισόδια είναι πάρα πολύ δυνατά. Αυτό για σένα, αδερφή μου, που λες, πω τι ξεκίνησε έτσι, μαλακία, δεν μ' άρεσε καθόλου. Περίμενε, είναι σε άρνηση κοπέλα, θα δεις τι θα γίνει. Όπως εγώ με το Χάρη για την κατάστασή μας. Ένα ήταν αυτό. Δεύτερο είναι ότι έχω ένα νέο το οποίο δεν είναι χορηγούμενο αυτό. Η Κοσμοτέ TV. Μας τραβάνε καζανάκι, τι σημαίνει. Όχι, έχει δέντρα και φύλλα. Η Κοσμοτέ TV. Βασικά βγήκε μια ταινία, το έτρωσε εγώ, έπαιξε λίγο στους κινηματογράφους και μετά ο δημιουργός το ανέβασε στο YouTube. Είναι μια καλή ταινία, δεν την έχω δει ακόμα. Την είδα. Την είδες εσύ. Ναι, και ξέρω ότι είναι καλή ταινία. Παίζει ο Πυγμαλίων Τατακαρίδης. Το πιο εύκολο όνομα στον πλανήτη. Μετά τον Benedict Cumberbatch, ξέρω. Με τον οποίο έχω ζήσει σουρεάλ στιγμή. Με τον Benedict. Όχι, με τον Πυγμαλίων. Είναι το ίδιο πράγμα. Παίζουν σε αστυνομική τέτοια. Και έχει γεννηθεί και στην Αγγλία νομίζω που είναι Πυγμαλίων. Είδες, δεν μπορούσα να το πω. Είμαι σε ένα μαγαζί και δουλεύω ρε παιδί μου και έχουν σκάσει μύτη όλοι αγαμηθείτε. Όλοι. Και είναι ο... πες τον άλλο. Έχουμε χάσει το 22 και κάτω όλο τώρα. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Έχει σκάσει λοιπόν ο... Με Σταρόβα, ποιοι ήταν. Δεν ήταν ο Σταρόβας. Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Σκάει μύτη η άλλη μουσικάρα που έχει 47.000 όργανα που είναι βουλή. Με το βιολί. Ναι, ο Θεός αυτός. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος. Και έχει σκάσει, έχουν σκάσει και δύο κοπέλες. Τι ονόματα είναι αυτό, Πυγμαλίων. Ο Αλκιβιάδης. Ο Θαλής ο Μιλήσιος. Όλοι δεν ξέρουν. Και έχουν αράξει ρε παιδί μου και σερβίρουμε τέτοια και είναι μια μέρα στην οποία έχουμε κουραστεί πάρα πολύ ρε παιδί μου, πάρα πολύ, μια Παρασκευή και είμαστε εκεί από τις 6 το αυτό και πάει 5-6 το πρωί. Προφανώς έχουν πιει άνθρωποι και εμείς είμαστε σε μια φάση που αδειάζει μια το μαγαζί και ξαναγεμίζει. Σε φάση είμαστε, ξεκλίνουμε και μετά είναι: όχι, δεν κλείνουμε, έχουμε άλλο ένα τρίωρο. Και είναι αυτό το πάρα πολύ. Και σε κάποια φάση έχουν φύγει όλοι και έχουν μείνει μόνο άδεια ποτήρια και τέτοια. Και είμαστε βοηθοί τώρα πίσω. Και είμαστε απελπισμένοι, δεν ξέρω τι ρε παιδί μου, είναι ένα μαλακα, πώς θα προλάβουμε τώρα, τι έχουν μπει άλλοι, πιανού είναι όλα αυτά, γιατί πάμε να πάρουμε δίσκους να βγούμε. Εγώ μεταξύ είμαι στο μπαρ και πρέπει να βγω να πάρω και δίσκο και να βοηθήσω μια τέτοια κατάσταση
Και έρχεται μέσα ένα παλικάρι από τα λίγα, εξαιρετικό παιδί και φοβερός δίσκος γενικά, να τον ακούσεις, όχι. Αυτό και φοβερός, είχε βγάλει τρία άλμπουμς. Και είχαμε μια συνήθεια όταν τα πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ χάλια, βγάζαμε τα βετέξα από την τσέπη μας, τα πιάναμε ένας δίπλα στον άλλο και χορεύαμε μπαϊτούσκα, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο πράγμα, γιατί σε φάση τα πεθάνουμε όλοι, χορός του Ζαλόγκου, η δουλειά δεν βγαίνει. Και για κάποιο λόγο, όπως είναι το μπαρ, ο Πυγμαλίων είναι στην άλλη άκρη του μπαρ και έχει απευθείας μάτι στην κουζίνα, όπου εμείς έχουμε πιάσει την καημένη τη Λατζιέρισα και την έχουμε βάλει να χορέψει κι αυτή και έχουμε βγάλει τα βεντέξι και χορεύουμε και σε κάποια βάση το βλέπω από την άκρη του μπαρ και κάνει παλικάρια και πιάνει και αυτός μια φαρτοπετσέτα και την δίνει στον μπαρμαν και τη δίνει και σε random κόσμο γύρω και αρχίζουν και αυτοί να χορεύουν μαζί μας. Σε σουρεάλ σκηνικό. Ότι τώρα αυτό σε σχέση με την ιστορία που είπα πριν για τον παππού σου φαίνεται πιο αληθινό, ας πούμε. Είναι γιατί αλήθεια, εγώ νομίζω ότι λες ψέματα. Όχι, το έχω ζήσει, σου ορκίζομαι. Δηλαδή, έχω ζήσει πολλά σουρεάλ σκηνικά σε μαγαζιά. Αυτό ήταν ένα από τα καλύτερα. Όπου ο Πυγμαλίων στήριζε προσωπικό, ρε παιδί μου. Στήριζε εργατική τάξη και χορεύαμε όλοι. Ναι, οκ. Κοίτα, εφόσον το είπε αυτό και δεν ήξερα τι θα πει. Παρεπιπτόντως έχουν μπει στο Netflix Corner, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό είναι το Netflix Corner. Επειδή εγώ το έχω δει και εσύ δεν το έχει δει. Δεν θα κάνω κάποιο spoiler, θα πω ότι για ελληνική παραγωγή και για αυτού του είδους την ταινία που εγώ περίμενα, ήξερα μόνο το όνομα, ήξερα ότι το έχει ανεβάσει ο ίδιος ο δημιουργός στο YouTube, σαν ταινία, ήξερα ότι παίζει αυτός σαν ηθοποιός που είναι πάρα πολύ καλός, και φανταζόμουν ότι θα είναι κάποια ταινία τύπου δραματική ή λίγο underground ελληνική, τύπου όπως έχουν προαναφέρει, δεν ξέρω, Σάνταν, κάτι τέτοιο περίμενα το έντερος εγώ. Δεν είχα ιδέα ότι θα είναι αστυνομική, ότι είναι αυστηρά αστυνομική, και θα πω ότι για... Δεν μ' άρεσε να το πω όπως το θέτω τώρα, όχι για ελληνική ταινία, αλλά επειδή δεν βγαίνουν συχνά στο αστυνομικό είδος τέτοιου είδους ταινίες στην Ελλάδα, ήταν παραπάνω από απλά καλή. Έχει βγει και άλλη μια αστυνομική σειρά που έπαιζε εγώ η Μπρέμπο πριν χρόνια. Και θα γίνει και σειρά τώρα. Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Έχουμε καλά αστυνομικά και έχουμε καλό αστυνομικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα και είναι και μια χώρα που μπορεί να το στηρίξει αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό τη Σουηδία, την Ταρκίλα την απίστευτη που ξεκίνησε αυτό το κίνημα μετά τον τέλη 80s, 90s που οι συγγραφείς εκεί στην ουσία εναντιώθηκαν στο πώς το πουλάνε η Σκανδιναβία, ότι είναι μια πολύ ήρεμη χώρα και είναι όλοι πολιτισμένοι, αλλά τα εγκλήματα που γίνονται είναι γαμισέτα και έτσι εναντιώθηκαν σε αυτό και σαν να γράφουν με το Χένιγκ Μάνκελ που έγραψε, που έχει γίνει και σειρά με τον Κένεθ Μπράνα. Έχουν γίνει Στιγκ Λάρσον, Καμίλα Λάντμπεργκ, Τζον Έσμπο, whatever όλα αυτά. Και έχει ξεκινήσει αυτό το Swedish Crime μπρος, Γιάννης Πάρης πάνω απ' όλα. Και το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι και η Ελλάδα έχει, ρε παιδί μου, πρέπει να τα ψάξεις, έχει διαμαντάκια, αλλά μπορείς να τα βρεις. Και το έτρος εγώ θεωρείται από τα καλά και το ωραίο είναι ότι η Cosmote TV, ξαναλέω ότι δεν είναι χορηγή αυτό το πράγμα, το λέω με χαρά ότι... Όχι, μακάρι να ήταν. Μακάρι να ήταν, παιδιά, ναι, μακάρι να ήταν, αλλά η Cosmote TV αποφασίζει ότι αξίζει και το έκανε και προβλήθηκε και είναι, από ό,τι ακούω, είναι πολύ καλό και το τρέλ είναι πολύ καλό, πολύ ατμοσφαιρικό. Λίγα πλάνα που είδα φαίνεται έχει πολύ ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία σκηνοθετημένο. Και σκηνοθεσία και. Και αυτό θα πρέπει και δηλαδή να. Και twist καλό που, οκ, okay, δεν το πολύ περιμένει. Δηλαδή... Και θέλω να πω κάτι εδώ τώρα έτσι. Μακάρι οι συνδρομητικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή να δώσουν στην τηλεόραση να καταλάβει ότι πρέπει να επενδύσει και να ρισκάρει σε παραγωγές που αξίζουν και όχι σε αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή. Διότι θα πεθάνει, θα καταλήξει να πεθάνει. Η τηλεόραση αυτή τη στιγμή κινείται σε έναν κύκλο reality και σκουπιδο κατανάλωσης και ναι, δίνει, ας πούμε, και πουλάει ακόμα και θα το και πάει έτσι ακόμα, μέχρι ναι, να το ξεσουμίσει έχουνε... και να σταματήσει και μετά από 10 χρόνια πάλι αυτό, το ίδιο ναι, και απλά η τηλεόραση κύμα. Έχει τη δυνατότητα αν θέλει και τα λεφτά αν θέλει που δεν θα χρειάζεται να δώσει πολλά να επενδύσει σε καλούς writers και να κάνει ποιοτικές κωμωδίες, ποιοτικά αστυνομικά. Μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε στη φάση, σαν χώρα, να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Μέσα από την κρίση, νομίζω ότι ο τηλεθεατής, άσχετα ο μέσος τηλεθεατής που αναζήτησε το Netflix, το HBO και όλα αυτά, έχει γίνει πιο. Όχι, δεν θα πω έξυπνος, θα πω πιο απαιτητικός. Τα standards του είναι πολύ πιο πάνω από. Ναι, και νομίζω ότι η επιθυμία να δεις τη γλώσσα σου, κάτι δικό σου που είναι στη Θεσσαλονίκη, που είναι στην Αθήνα, να δεις μια ωραία υπόθεση έτσι, θα ξεπεράσει οτιδήποτε άλλο και θα γυρίσει. Δηλαδή, πώς να σου πω, εγώ δεν έχω Cosmote TV, έχω Cosmote σπίτι, σπίτι όμως. Πώς σου πω, θα βάζα μόνο και μόνο για να δω το έτερος εγώ, ρε παιδί μου, ένα μήνα κάπως, αν γινότανε. Ναι, δηλαδή okay. Γίνεται νομίζω, ιντερνετικά γίνεται. Ναι, με συνεπέρνει λογική, να ναι, στο PC αυτό, με συνεπέρνει λογική ότι έχουμε μια πολύ καλή ελληνική παραγωγή αυτή τη στιγμή, που μπορεί να, έτσι θα έχει τα λάθη της, ναι, αλλά καλά. Είμαι σίγουρος ότι
Δηλαδή ο Δαδακαρίδης είμαι σίγουρος ότι το στήριξε 100% με όλο του το είναι αυτό το πράγμα. Δεν τον έχω για άνθρωπο που ήταν πολύ καλό. Και ο χαρακτήρας του δεν ήταν κάποιος που λύνει εγκλήματα. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου σε εγκληματολογικό. Τον ακολουθεί ένα δράμα currently, το οποίο συνδέεται με το δράμα που πάει να λυθεί και την υπόθεση. Καλά, είναι πολύ καλό τοπίο, όπως είπα, ρε παιδί μου, και ο χαρακτήρας του είναι αυτό. Δεν είναι κάποιος detective. Δηλαδή πάει να συνεργαστεί με την αστυνομία για να μπει στο μυαλό των εγκληματιών. Έχουμε φύγει από αυτό. Αν δεις και την Gillian Flynn που έγραψε το σκοτεινό τόπο, τα αιχμηρά αντικείμενα, και το Gun Girl, το κορίτσι που έφυγε, που έγινε και ταινία με τον Ben Affleck, ναι, λοιπόν. Ναι. Και η σειρά Σκοτεινός Τόπος νομίζω έγινε. Όχι, τα αιχμηρά αντικείμενα, το Dark. Ο Σκοτεινός Τόπος, δεν ξέρω, έγινε με την τέτοια, με την Amy. Πώς τη λένε αυτή, παίζει τη Lois Lane στο Superman. Την Κοκκινομάλα. Ναι, την Κοκκινομάλα. Έγινε και σειρά η οποία είναι πολύ dark, αλλά δεν ήταν πολύ καλή σειρά, είχε θέματα αριθμού. Ξέρω ποιο θα πει, αλλά θέλω και εκεί αυτοί που λύνουν τα εγκλήματα είναι είτε δημοσιογράφοι, είτε καθηγητές, είτε. Δηλαδή έχουμε φύγει πλέον από το αστυνόμος Α, υπαστυνόμος Β και όλα αυτά. Έχουμε σαν detective mysteries πλέον. Είναι πάρα πολύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με το έγκλημα με κάποιο τρόπο και μπαίνει σε αυτό. Και του Στιγκ Λάρσον, το κορίτσι με το τατουάζ. Το έχει κάνει, αυτό θέλω να πω. Και μέσα στην ταινία το έχει κάνει λίγο Dan Brown. Τύπου υπάρχουν μαθηματικές εξισώσεις που κάτι μας δείχνουν και μας οδηγούν σε κάποιο στοιχείο και ο δολοφόνος άφησε αυτό το στοιχείο. Ναι, αλλά γιατί η πρώτη δολοφονία ήταν έτσι και η δεύτερη ήταν αυτοκτονία. Και ξέρεις τώρα, το πάει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά και με ωραίο twist. Και εγώ που βαριέμαι τα αστυνομικά, ειλικρινά το λέω, δηλαδή οι λίγες είναι εξαιρέσεις που μου αρέσει. Το Lucifer που κυρίως είναι κωμωδιοδράμα. Το Sherlock που είναι αστυνομικό, αλλά είναι δράμα ουσιαστικά. Πάλι με στοιχεία κωμωδίας. Τα αμυγός τύπου CSI, τέτοια τα βαριέμαι απίστευτα. Καλά, καμία σχέση. Έχουμε αυτό τελείο επεισόδιο, λύνουμε μια υπόθεση. Στο 20 λεπτό θα γίνει αυτό, στο τέλος θα λυθεί. Τη γέφυρα του Μπρόν ή Μπρόεν, που είναι παραγωγή Δανία, Σουηδία νομίζω, ακριβώς στη μέση της γέφυρας γίνεται ένα έγκλημα. Και η γέφυρα είναι πάρα πολύ καλή, με πρωταγωνίστρια η οποία έχει Άσμπεργκερς και είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά της κτλ. Έχει επίσης το For Bridelsen, το οποίο μετά έγινε το The Killing, που έγινε αμερικάνικη παραγωγή. Αυτά είναι πολύ dark crimes, δεν είναι CSI που έχουμε ένα έγκλημα και το λύνουμε, αυτά είναι βαρετά. Όπως είναι και το ποιος μωρούμε ποιος του Γιάννη Πάριου, αν το παρατηρήσεις. Χαρή, σήμερα δεν ξέρω τι έχει πάθει με το Πάριο. Να δεις το βίντεο κλιπ, δεν ξέρω, είπα να τον πάρω σαν χαρακτήρα και να τον βάλω παντού. Να τον πάρει σαν χαρακτήρα. Να τον Πάριο. Μαρία Λατερπάριο, Λατελπάριο Σόλτ. Φαντάζει η Μαρία τη γειτονιά να έλυνε εγκλήματα. Με τον Γιάννη Πάριο. Αλλά λείπει σαν τον Λούσιφερ. Ότι πήγα στην Ελλάδα για διακοπή από το Μεξικό. Γιάννιφερ. Και ναι, βαρέθηκα το Μεξικό γιατί ήμουν βασιλιάς στο Μεξικό και μετά. Η βασίλισσα τέλος πάντων. Κάτσε τη Μενεγάκη στο Μεξικό και μετά σηκώθηκα και έφυγα. Πήγα στην Ελλάδα που είναι ο παράδεισος, το αντίστοιχο του Λούσιφερ. Και βρήκα τον Γιάννη Πάριο να λύνουμε εγκλήματα. Άρη, δεν είσαι καλά. Τι πεισή ζέστη έχει. Δεν είσαι καθόλου καλά. Καλά, εγώ πιστεύω θα πούλα για αυτό στο Netflix άνετα. Και αν μας ακούει αυτή τη στιγμή και ενδιαφέρεται, ή η Κοσμοτέ τουλάχιστον, να σπέσουμε λίγο τα στάντα. Ή ο Πάριος. Ή ο ίδιος ο Γιάννης. Ο Γιάννης, κάνουμε στη φίλη τώρα. Τον ξέρω από το 64 το Γιάννη. Α, τελικά στην ιστορία αυτή εσύ ήσουν ο παππούς. Εγώ είμαι ο παππούς, ναι. Αυτό είναι το plot twist. Εγώ είμαι ο παππούς. Και πάλι εγώ ήμουν ο Μαλάρα. Εσύ, επειδή γνωριζόμαστε, εσύ ήσουν αυτός που το επιμελήθηκε μουσικά το. Δεν σου έδωσα βασικό ρόλο γιατί δεν είσαι έτοιμος ακόμα. Για να παίζεις κιθάρα γυμνός πίσω από θάμνους είσαι μια. Χαίρομαι. Και γελάω μόνος. Αν μας ακούει κάποιος από όλες αυτές τις παραγωγές που υπάρχουν. Ναι, παρακαλούμε να μην καλέσει κάποιο ψυχιατρίο αυτή τη στιγμή. Θα αφήσουμε το κινητό μου από κάτω και. Τα κάνεις κατά όλα. Παιδιά, γεια σας. Δεν θα πούμε άλλα. Είδα το Men in Black, είναι βλακία αυτό. Τέλος πάντων. Γεια σας. Εγώ είδα το Straight Story και ήταν απέσιο. Γιατί είχα υπνία.